Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό μήνα. Είναι τα νέα της πόλης και όχι μόνο η ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Και σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 12 το μεσημέρι περίπου, προσπαθώντας, επιχειρώντας να προσεγγίσουμε την επικαιρότητα. Πολιτική, οικονομική, κοινωνική, αλλά και εορταστική. Σήμερα θα τα δούμε, έχουμε το χρόνο να τα δούμε αναλυτικά όλα αυτά. Ξεκινάμε όμως καλημερίζοντας και καλωσορίζοντας την ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου, μια εξαιρετικά δραστηρία συμπολίτησα, η οποία εκπροσωπεί έναν ακόμη πιο δραστήριο σύλλογο. Είναι η κυρία Δήμητρα Κοτσάκη κοντά μας, πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Νομού Ξάνθης. Καλή σας ημέρα, κυρία Κοτσάκη. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Ο Δεκέμβρης φέρει τη σφραγίδα των ατόμων με αναπηρία, καθώς την τρίτη μέρα του, παγκοσμίως, η ημέρα είναι αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία, κυρία Κοτσάκη. Και υποψιάζομαι ότι και φέτος ο υπερδραστήριος σύλλογος έχει ετοιμάσει με κάποια δράση για να στείλει το μήνυμά του. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. 3 Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα αναπηρίας. Φέτος ευτυχώς δεν είναι το πρόβλημα του κορονοϊού τόσο έντονο όπως ήταν τις προηγούμενες 2-3 χρονιές. Mm-hmm. Και έτσι οι δράσεις μας είναι περισσότερες. Ξεκινώντας από αύριο Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου θα κάνουμε μία δράση που ονομάζεται Πόλη Προσβάσιμη σε Όλους. Το σωματείο μας σε συνεργασία με το Γραφείο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και με την Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας του ΔΠΘ, συνδιοργανώνουν ένα βιωματικό περίπατο όπου θα συμμετέχουν μέσα και άτομα με αναπηρία. Επίσης και μαθητές του 4ου Γυμνασίου. Όλο αυτό βέβαια θα γίνει αν μας το επιτρέψει ο καιρός, γιατί αν είναι βροχερός όπως είναι σήμερα, δεν νομίζω ότι θα γίνει. Τι ώρα είναι προγραμματισμένο? Είναι ώρα 11. Σαν σκέψη είναι να χωριστούμε σε τρεις ομάδες. Η μία ομάδα θα ξεκινήσει από την πλατεία Μητροπόλεως, η άλλη η πλατεία Μπαλτατζή, η τρίτη η πλατεία Ελευθερίας, όπου θα συμμετέχουν από όλες τις ομάδες φοιτητές, μαθητές, άτομα με αναπηρία σε όλες τις ομάδες. Και η κάθε ομάδα θα έχει και ένα ρόλο. Ο ένας θα είναι πηγαίνοντας σε μια υπηρεσία, αν όλα είναι εύκολα, να μπορεί να πάει κάποιος που έχει θέμα όρασης, που πάει με το αμαξίδιο, αν υπάρχουν οι ράμπες. Το άλλο είναι όταν κάποιοι θέλουν να βγουν για ψώνια ή για να πιούν έναν καφέ, να πάνε σε ένα εστιατόριο, αν είναι όλα προσβάσιμα. Και θα καταγραφούν τα προβλήματα. Ναι, μάλιστα. Όλα αυτά. Και φυσικά μετά θα γίνει μια μελέτη και θα ξανακάνουμε ακόμη μια εκδήλωση και αυτό θα είναι αργότερα για να το δείξουμε και στον κόσμο. Και στις διαπιστώσεις, αυτά τα οποία θα ανακύψουν, έτσι, τα συμπεράσματα δηλαδή από αυτή τη δράση, η οποία καλώς εγώ των πραγμάτων από ό,τι βλέπω, ταυτόχρονα λίγο μπήκα να δω στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και τις καιρικές συνθήκες, φαίνεται ότι δεν θα έχουμε τις ίδιες καιρικές συνθήκες με σήμερα. Ελπίζουμε να γίνει. Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι καλό. Είναι πολύ καλή δράση. Είναι να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος σχετικά με αυτό που γίνεται τακτικά, ότι πολλές φορές βλέπουμε να πιάνουν τις θέσεις πάρκινγκ αμαία, να παρκάρουν όπου να είναι, να μην μπορεί αυτός που θέλει να χρησιμοποιήσει τη θέση πάρκινγκ αμαία να έχει προσβασιμότητα, άλλοι παρκάρουν παράλληλα, άλλοι μέσα στις θέσεις. Επίσης κάποιες φορές αυτές τα τραπεζοκαθίσματα πρέπει να μπαίνουν στα όρια που έχει πει ο Δήμος και όχι λίγο περισσότερο, ώστε να μην εμποδίζεται κανείς. Γιατί όλοι πρέπει να έχουν τις ίσες και ίδιες ευκαιρίες με όλους στη μετακίνησή τους. Mm-hmm. Αν κάποιοι δεν μπορούν, θα πρέπει να τους διευκολύνουμε, όχι να τους βάζουμε περισσότερα εμπόδια. Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Κοτσάκη. Ξέρετε, μόλις χθες μετέφερα και προς τους φίλους ακροατές την παρέμβαση, και λέω παρέμβαση γιατί εστάλη προς την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όλη η μελέτη την οποία έχει εκπονήσει η ΕΣΑΜΕΑ,
η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Βορείου Ελλάδας, σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο για τα Άτομα με Αναπηρία, η οποία μελέτη τι καταδεικνύει, ότι πολύ απλά η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μεγάλο ποσοστό ατόμων με αναπηρία ή συμπολιτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα σοβαρά με την υγεία τους διαθέτει και δεν έχει και τις κατάλληλες υποδομές, τις κατάλληλες, τα κατάλληλα μέτρα εξυπηρέτησής τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πολύ σωστά ο Σύλλογος σε συνεργασία και με τη Δομή Προσβασιμότητας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου και με το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προχωρά σε αυτή τη δράση. Αν δεν γίνει αύριο, σίγουρα θα επαναληφθεί κάποια άλλη στιγμή μέσα στο Δεκέμβρη. Ναι, έτσι. Ναι. Για το Σάββατο που είναι 3 Δεκέμβρη η μέρα της Αναπηρίας θα γίνει καθιερωμένη αυτοκλασία στην Εκκλησία της του Θεού Σοφίας ώρα 10.30. Όποιος θέλει, συμπολίτης μας, μπορεί να έρθει. Είναι ανοιχτή η αυτοκλασία μας. Mm-hmm. Μπορεί να έρθει και να παρευρεθεί. Και μετά έχουμε άλλες δύο μέρες, την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου και Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου, όπου θα φέρουμε μια θεατρική παράσταση από τη Θεσσαλονίκη με η Ενδυνάμει, όπου θα παίξουν το έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, το Ιωτούγιου Πατού. Αυτό την Τετάρτη 11 η ώρα το πρωί θα γίνει για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα είναι δωρεάν. Βασικά θα είναι δωρεάν για όλους. Mm-hmm. Και θα έχουμε και μια απογευματινή παράσταση για το κοινό, 7.30 ώρα. Διαλέξαμε την ημέρα Τετάρτη και για το κοινό, ώστε να είναι κλειστή η αγορά και να έχουν όλη την ευκαιρία να έρθουν και να παρακολουθήσουν. Και την Πέμπτη. Φυσικά και θα είναι δωρεάν και για τους συμπολίτες, όχι μόνο για τους μαθητές. Το πρωί είναι για τα παιδάκια του Δημοτικού. Το απόγευμα στις 7.30, αν δεν κάνω λάθος, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο είναι η απογευματινή. Και η πρωινή και η απογευματινή. Ναι, εκεί. Στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 7 του μήνα, όλοι όσοι επιθυμούμε μπορούμε να παρακολουθήσουμε την παράσταση. Ναι. Και ταυτόχρονα στο φουαγέ θα υπάρχει μια έκθεση ζωγραφικής από μέλη του Σωματείου ΑΜΕΑ και μαθητές της ειδικής αγωγής, όπου θα εκθέτουν τα έργα τους εκεί, για να τα βλέπουν. Επίσης και την Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου, στις 11.30, οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα παρακολουθήσουν την ίδια παράσταση. Α, ναι, και Τετάρτη πρωί πρωτοβάθμια, Πέμπτη πρωί δευτεροβάθμια. Ναι, έτσι. Και η έκθεση ζωγραφικής θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή να υπάρχει εκεί στο φουαγέ. Για όποιον θέλει μπορεί να τη δει. Πριν από ένα αιώνα γράφτηκε αυτό το έργο. Ναι, πριν 100 χρόνια. Πριν από έναν αιώνα, αλλά να πούμε κάτι τώρα εδώ, κυρία Κοτσάκη. Επέλεξε αυτή η ομάδα που φέρνεται από τη Θεσσαλονίκη, πώς είπαμε το όνομα της ομάδας, Ενδυνάμει. Η ομάδα Ενδυνάμει. Μια μικρή θεατρική ομάδα, όπου έχει και, που παίζουν και άτομα με αναπηρία, έχει ηθοποιούς, άτομα με αναπηρία. Τώρα, σε αυτό το έργο θα είναι 6 ηθοποιοί, από τους οποίους οι 2 είναι άτομα με αναπηρία. Και καλό θα είναι όποιοι έρθουν για να παρακολουθήσουν την παράσταση, να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο ησυχία για να μην ταραχτεί και κάποιο άτομο, γιατί δεν γνωρίζω ακριβώς τι είδους αναπηρία έχουν, αλλά καλό είναι να σεβαστούν τα άτομα με αναπηρία και να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο ησυχία την ώρα. Αυτό ισχύει για όλες τις παραστάσεις. Όταν πηγαίνουμε να παρακολουθήσουμε μια παράσταση, έτσι, χρειάζεται και ο σεβασμός. Το κοινό αντιδρά και δείχνει προς τους ηθοποιούς επάνω στη σκηνή ότι εισπράττει αυτό το οποίο του μεταδίδουν, είτε με το χειροκρότημα, έτσι, είτε με την επευθυμία, κάθε στιγμή που υποψιάζομαι είναι προετοιμασμένη και η ηθοποιία για κάτι τέτοιο. Τώρα, το άλλο είναι έλλειψη σεβασμού, κυρία Κοτσάκη, το να συζητάμε με το διπλανό ή με τη διπλανή. Έτσι, δεν πάμε για να δούμε παράσταση. Πάμε για να κάνουμε κοινωνική κριτική. Να πω το εξής, το έργο αυτό που γράφτηκε πριν από έναν αιώνα είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα σε σχέση με την εποχή μας. Και σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε ό,τι αφορά το bullying, τον εκφοβισμό και σε ό,τι αφορά την αναπηρία. Και είναι πραγματικά
έτσι ένα έργο που θα το αναδείξει αυτό, αλλά και σε ό,τι αφορά την ισότητα όλων. Έτσι ακριβώς. Εξαιρετική επιλογή. Θα το ανεβάσουμε και στη σελίδα που έχουμε στο Facebook, για όποιον δηλαδή τώρα λίγο μπερδευτεί, που μας ακούει στον αέρα, μην ξεχαστεί, θα το δει και κάνουμε και δελτίο τύπου που θα μπορεί να το διαβάσει κάποιες εφημερίδες. Ωραία. Αν και νομίζω ότι έχει ενταχθεί και στο πρόγραμμα των, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις παραστάσεις, είναι ενταγμένο. Ναι, είναι διοργάνωση με το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης. Είναι ενταγμένο. Να το πούμε και αυτό και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ενταγμένο στις εορταστικές εκδηλώσεις του Κέντρου Πολιτισμού, οπότε εκ των πραγμάτων. Κάθε μέρα και εμείς και τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης θα ενημερώνουμε για το εορταστικό πρόγραμμα, τι είναι προγραμματισμένο να παρουσιαστεί κάθε ημέρα. Οπότε, κυρία Κοτσάκη, θα υπάρχει και ενημέρωση από το Σύλλογο, υπάρχει ήδη η ενημέρωση και από το Κέντρο Πολιτισμού. Εκτιμώ ότι θα γίνει καλή διάχυση έτσι της πληροφορίας. Όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει την παράσταση, γιατί η αυριανή, καλώς εχόντων των πραγμάτων, έτσι, αν βοηθήσει και ο καιρός. Η αυριανή εκδήλωση ουσιαστικά θα πραγματοποιηθεί από τις τρεις ομάδες που θα συμμετάσχουν σε αυτή την προσομοίωση της καθημερινότητας ενός ανθρώπου με αναπηρία μέσα στην πόλη μας. Και στη συνέχεια, αφού εξαχθούν συμπεράσματα, θα το παρουσιάσετε και στο κοινό της Ξάνθης. Έτσι δεν είναι? Ναι. Άρα η αυριανή ουσιαστικά θα είναι η πρώτη, έτσι αν θέλετε, δοκιμή, προκειμένου να εντοπιστούν τα προβλήματα, να καταγραφούν και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν και προς όλους και όλες μας. Ναι, έτσι ακριβώς. Και βέβαια το Σάββατο το πρωί η καθιερωμένη ορτοκλασία στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, ανοιχτή για όλους. Ναι. Τους συμπολίτες μας. Αρκετές οι εκδηλώσεις, 2 χρόνια δύσκολα, κυρία Κοτσάκη, πάρα πολύ δύσκολα, πόσο μάλλον όταν μιλάμε και για άτομα τα οποία έχουν μια έθραυστη υγεία, έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικός και ο σύλλογος, ούτως άλλως υπήρχαν και απαγορεύσεις και να ήθελε κάτι να κάνει ήταν αδύνατο. Και αυτές τις απαγορεύσεις τις βίωσε πιο πολύ αυτή η ομάδα, τα άτομα με αναπηρία, γιατί ήδη είναι κλεισμένα πολλές φορές από μόνα τους μέσα ή δεν έχουν πρόσβαση να πάνε παντού. Για σκεφτείτε και αυτό με τον κορονοϊό πόσο στην ψυχολογία τους κόστησε. Ναι, ναι, οι πολλοί είναι με πολλά προβλήματα που επίσης αρρώστησαν και ταλαιπωρήθηκαν. Είναι πιο δύσκολο. Τα άτομα με αναπηρία είναι πιο δύσκολο η κάθε αλλαγή. Ακόμη μεγαλύτερη απομόνωση. Ακόμη σίγουρα. Μεγαλύτερη απομόνωση βίωσαν 2 χρόνια. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα, κυρία Κοτσάκη. Όπως και το θυμό καταλαβαίνουμε, γιατί δεν μπορεί να μιλάμε. Να τώρα με αφορμή το έργο που επέλεξε ο σύλλογος και η ομάδα που φέρνει να παρουσιάσει, το λέω. Δεν μπορεί έναν αιώνα να αντιμετωπίζουμε τα ίδια πρόβλημα. Αυτά έπρεπε ήδη να τα έχουμε επιλύσει. Ήδη έπρεπε να έχουν επιληθεί. Σκαλώνουμε και σκοντάφτουμε πάνω στα ίδια και στα ίδια 100 χρόνια τώρα. Ναι, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν γίνονται αυτές οι αλλαγές που ενώ μας λένε είμαστε στην Ευρώπη. Φτιάχνουμε πόλεις και δρόμους για λίγους, όχι για όλους. Ναι, έχουμε αξιόλογους επιστήμονες, μηχανικούς, τα πάντα για να γίνουν τα έργα όπως πρέπει. Δεν ξέρω τι γίνεται στο τέλος και καταλήγουμε ξανά να γίνονται τα έργα όπως ήταν και πριν πολλά χρόνια. Ναι, δεν ξέρω. Καλό μακάρι είναι να ξέρω εγώ να απαντήσω τώρα στην κυρία καλύτερο, Κοτσάκη. Να αλλάξουν προς το καλύτερο, γιατί βγαίνοντας έξω για να πιει έναν καφέ κάποιος πολίτης μας, συναντάει πάρα πολλά προβλήματα. Ακόμη και το πεζοδρόμιο λίγο πιο ψηλό να είναι. Ο άλλος δεν έχει τη δύναμη πάντα στα χέρια του να σηκώσει το αμαξιδιό του. Δεν έχουν όλοι το συνοδό, δεν έχουν όλο αυτό το κουράγιο να προσπαθούν κάθε μέρα το ίδιο και το ίδιο. Επίσης, στις ταβέρνες, στα εστιατόρια και παντού, οι τουαλέτες θα είναι πάνω, κάτω, και αν είναι στο ισόγειο είναι τόσο στενές. Δηλαδή, δεν ξέρω, αυτές οι άδειες όταν δίνονται, πώς δίνονται. Θα πρέπει λίγο, άλλο το τι δόθηκαν πριν, στα καινούρια
μαγαζιά ή καταστήματα. Θα πρέπει αυτό να αλλάζει. Να μπορεί ο καθένας να μπορεί να φάει με την οικογένειά του, γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο ανάπηρος, δεν είναι μόνος του. Από πίσω του έχει μια ολόκληρη οικογένεια. Έχει συγγενείς. Θέλει και αυτός να παρίσταται σε κάθε εκδήλωση μαζί τους. Και όχι κάποιος με αυτόν να μένει πίσω, κλεισμένο στο σπίτι και να βλέπει μόνο μια φωτογραφία, μια βιντεοκλήση ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να δει. Είναι άσχημο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ να σας θυμίσω ότι λίγα χρόνια πριν, 10 χρόνια πριν, ίσως και τώρα συμβαίνει, δεν ξέρω, αλλά θυμάμαι που υπήρχαν σε καταστήματα και υπεύθυνοι για να βάζουν μέσα πελάτες ανάλογα με το πώς τους έκοβαν οι ίδιοι, έτσι. Τα θυμόσαστε αυτά. Αυτά αντιλαμβανόμαστε ότι... Το face control. Μπράβο, το face control. Μπράβο, το face control. Σωστά, με βοηθήσατε. Δηλαδή, όταν πας να ξεπεράσεις ορισμένες παθογένειες, δεν μπορείς να κάνεις πισωγυρίσματα. Τι ήταν αυτά? Βήματα προς τα πίσω ήταν. Ναι. Βήματα προς τα πίσω ήταν. Ο ένας του φάνταζε πολύ μεγάλο σε ηλικία για το μαγαζί, ο άλλος του φάνταζε λιγότερο, ο άλλος δεν του άρεσε. Άλλος... Αυτά τα πράγματα όμως, αντιλαμβάνεστε, ότι σε μια κοινωνία ανθρώπων, ανθρώπων, όλοι άνθρωποι είμαστε, και εν δυνάμει όλοι, ασχέτως με το αν αυτή τη στιγμή έχουμε την υγεία μας, εν δυνάμει όλοι, ανά πάσα στιγμή μπορούμε να βρεθούμε σε μια δύσκολη κατάσταση. Αυτό ας περνάει από το μυαλό μας. Άρα πρέπει να είναι απαίτηση όλων μας αυτό. Δεν είναι μόνο τα άτομα με αναπηρία, να πω εγώ, κυρία Κοτσάκη. Οι ηλικιωμένοι μας υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και αυτοί αντιμετωπίζουν μετά από κάποια χρόνια προβλήματα κινητικότητας. Και αυτοί πρέπει να εξυπηρετούνται. Δεν μπορείς να τους κρατάς στο σπίτι. Τι να πω. Ή ακόμη και ένα ατύχημα μπορεί να σπάσει το πόδι σου, να είσαι για ένα εξάμεινο, ένα χρόνο. Να ζήσεις, να κινηθείς, να περπατήσεις. Ακόμη και αυτά τα άτομα, δηλαδή δεν είναι μόνο, σίγουρα δεν είναι τα άτομα με αναπηρία μόνο. Αυτό που λέμε για τα αμαξίδια είναι και για τις μητέρες που με έχουν τα μωρά τους. Το βίωσα αυτό. Τότε κατάλαβα ότι τα πεζοδρόμια δεν είναι καλοφτιαγμένα. Όταν έγινε μητέρα και έβγαινα βόλτα έξω με τα καροτσάκια και τα παιδιά. Σίγουρα δεν είναι μόνο τα αμαξίδια. Άρα, Ξάνθη, αλλά βέβαια σε ένα μεγάλο της μέρος, εκτός από το κέντρο, έχει πολύ στενά πεζοδρόμια. Αυτή ήταν η αρχιτεκτονική της, έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά όπως και να έχει, είναι παρεμβάσεις οι οποίες οφείλουν και πρέπει να γίνουν. Δεν μπορούμε να φτιάχνουμε πόλεις για λίγους. Πόλεις πρέπει να είναι για όλους. Πάντα υπάρχει μια λύση. Πόσο μάλλον σε μια περιφέρεια, εγώ θα το ξαναπώ, γιατί χθες και εγώ πραγματικά σοκαρίστηκα από τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε η ΕΣΑΜΕΑ και το παρατηρητήριο ατόμων και το παρατηρητήριο για την αναπηρία για τα δεδομένα της περιφέρειάς μας. Δεν είναι μόνο στην Ξάνθη, είναι σε όλη την περιφέρεια το πρόβλημα. Mm-hmm. Τα δεδομένα είναι στα χέρια του κυρίου Μέτιου. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σύντομα θα διορθωθούν οι παραλήψεις και τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από τον τρόπο με τον οποίο είναι φτιαγμένες οι πόλεις της περιφέρειάς μας. Και ακόμη και η προσβασιμότητα στην παλιά πόλη. Έχουμε μια τόσο όμορφη παλιά πόλη που δεν μπορούν να τη χαρούν όλοι. Ναι. Θα πρέπει κάτι να γίνει. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός που θα, εκεί που θα το βρω. Θες αποφάσεις υπηρεσιών, νεωτέρων μνημείων, υπουργείων πολιτισμού, διατηρητέα η παλιά πόλη. Είναι σοκάκια, έτσι. Είναι πολύ στενή η δρόμη. Δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει η κυρία Κοτσάκη. Αλλά το τι μπορεί να γίνει... Εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, κυρία Κοτσάκη, ομολογουμένως. Έχετε όμως δίκιο. Έχετε πολύ από, δίκιο. Από την πλατεία Αντίκα μέχρι το Παλαιό Δημαρχείο έχει τρεις πινακίδες θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία. Δεν έχω δει ένα αυτοκίνητο να έχει προλάβει που να έχει την κάρτα ΑΜΕΑ πάνω. Όλοι οι άλλοι σταματάνε. Γιατί? Ο άλλος μπορεί να παρκάρει και στο Λιμνίο, μπορεί να πάει και στο παζάρι, μπορεί να πάει όπου θέλει να παρκάρει και να περπατήσει με την άνεσή του. Ο άλλος όμως δεν έχει την ίδια άνεση να περπατήσει και θέλει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα καφέ, στα μπαρ, στις ταβέρνες, να κατέβει και να πάει γρήγορα. Δεν είναι ωραίο αυτό που γίνεται? Όχι. Καθόλου ωραίο δεν είναι, κυρία Κοτσάκη.
Ναι, και το συζητάμε πάντα και το ζητάμε από τους συμπολίτες, λες και τους παρακαλάμε να μας καταλάβουν. Δεν είναι αυτό, τους παρακαλάμε. Κάποιες φορές παίρνουμε τηλέφωνο, έρχεται η τροχιά να τους γράψει και είναι σαν να φταίμε εμείς. Μα δεν φταίμε. Φταίνε αυτοί που παρκάρουν εκεί. Έχετε δίκιο. Είναι θέμα συμπεριφοράς και κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουμε. Να υπάρχουν αυτές οι θέσεις. Δεν θα υπήρχε λόγος. Δεν θα υπήρχαν και θα πάρκαρε ο καθένας όπως ήθελε. Είναι διάκριτες. Για να υπάρχουν αυτές οι θέσεις είναι για λίγους. Έτσι, είναι με έντονο μπλε χρώμα, είναι διάκριτες. Κατανοούμε όλοι ότι για πολύ συγκεκριμένο στόχο και σκοπό έχουν δημιουργηθεί. Δεν είναι καθόλου τυχαία τα σημεία στα οποία υπάρχουν οι θέσεις αυτές. Είναι για να εξυπηρετήσουν συμπολίτες μας με αναπηρία, ώστε να έχουν πρόσβαση σε τράπεζες, σε υπηρεσίες, στην αγορά. Έτσι, όταν τους κλείνουμε τον δρόμο, σημαίνει ότι τους σταματάμε την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε μια τέτοιου τύπου υπηρεσία. Η ανάγκη τους, όπως είναι η αγορά. Ανάγκη είναι να πάει στην αγορά ένας άνθρωπος. Έτσι. Θέλω να πω, κυρία Κοτσάκη, το έχω παρατηρήσει κι εγώ ομολογουμένως. Αυτό που είπα πριν για αυτές τις τρεις πινακίδες που υπάρχουν, δεν είναι βαμμένες οι θέσεις. Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν βάφτηκαν. Ναι, γιατί είναι ο παραδοσιακός οικισμός, ναι, κυρία Κοτσάκη. Και είναι μόνο πινακίδες. Εδώ υπάρχει το χρώμα και πάλι πάνε και παρκάρουν. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Εδώ τι γίνεται τώρα. Γι' αυτό το λέω. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο το λέω. Στην παλιά πόλη είναι δύσκολο να γίνει με τον ίδιο τρόπο που είναι στους υπόλοιπους δρόμους της πόλης. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ο παραδοσιακός οικισμός είναι διατηρηταίος, χαρακτηρισμένος ως μνημείο, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι ήπιες. Όμως υπάρχει σήμανση. Ο οδηγός δηλαδή που πάει και παρκάρει εκεί, είτε το αυτοκίνητο είτε το μηχανάκι του, κλείνει την πρόσβαση. Άλλο επίσης πολύ σημαντικό. Κλείνει την πρόσβαση σε έναν οδηγό με αναπηρία που του παρέχει η πόλη του, ο Δήμος του, τη θέση να μπορέσει να εισέλθει για να παρκάρει το όχημά του και να εξυπηρετηθεί. Ακόμη πιο χειρότερο αυτό. Αφήνεις ελεύθερο οπότε το χώρο, αλλά παρκάρεις έτσι με έναν τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί να έρθει ο άλλος στη συνέχεια και να βάλει το όχημά του. Δείγματα. Αυτό, ναι. Των καιρών μας. Είναι θέμα συμπεριφοράς. Κυρία Κοτσάκη, είναι θέμα παιδείας. Αλλάζει όμως, αλλάζουμε όλοι σιγά σιγά. Σιγά σιγά, βέβαια και αργά, αλλά αλλάζουμε προς το καλύτερο. Αυτό έτσι. Κρατάμε το αισιόδοξο μήνυμα με το οποίο κλείνουμε την κουβέντα μας. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω. Ίσως πλησιάζοντας οι μέρες, αυτό από εσάς εξαρτάται, θα δείτε και πώς πηγαίνουν τα πράγματα, η κίνηση. Να είναι και πάλι κοντά μας η κυρία Κοτσάκη για να υπενθυμίσουμε τις δράσεις του Συλλόγου. Όλες οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας αναπηρίας, αλλά βέβαια συμπίπτουν και με το εορταστικό πρόγραμμα, οπότε νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα διπλά μέσα στο Δεκέμβρη και το μήνυμα να περάσει, κυρία Κοτσάκη, πόσο μάλλον αυτές τις Άγιες Μέρες, που το μήνυμα που εκπέμπουν είναι η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, έτσι. Αυτό θέλει ο Θεός, να αγαπάμε τον άλλον δίπλα μας, όποιος και να είναι, όπως και να είναι. Θα είναι και πολύ πιο δυνατό. Έχω αυτή την αίσθηση. Θα είναι και πολύ πιο δυνατό. Εγώ θα και πω να σεβόμαστε, όχι μόνο να αγαπάμε και να σεβόμαστε. Αυτό είναι σεβασμός στον συνάνθρωπό μας. Αν τον αγαπάς τον άλλο, το σέβεσαι και όλα, κυρία Κοτσάκη. Αυτό μας λείπει στις κοινωνίες μας. Δυστυχώς, 2 χρόνια τώρα με αυτή την κοινωνική αποστασιοποίηση βγάζουμε συναισθήματα και συμπεριφορές εξαιρετικά ακραίες και επικίνδυνες. Δεν ξέρω. Δυστυχώς είναι μια διαπίστωση, μια εκτίμηση που ελπίζουμε σιγά σιγά να αρχίσει να υποχωρεί, να φεύγει εν πάση περιπτώσει από την καθημερινότητά μας. Εγώ θα πω κάτι τελευταίο, μια και η κυρία Κοτσάκη είναι σήμερα κοντά μας και θα την αποδεσμεύσουμε. Διαπιστώνω με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί είμαστε ακριβώς απέναντι από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, το διοικητήριο, όπως το λέμε εμείς οι ξανθιώτες, ότι η καρδιά της αγάπης είναι συνεχώς γεμάτη ή μισογεμάτη με καπακάκια πλαστικά. Και να το, έτσι, να το υπενθυμίσουμε στους συμπολίτες. Να το υπενθυμίσουμε, κυρία Κοτσάκη, προς τους συμπολίτες μας. Είναι πολύ κεντρικό το σημείο. Έχω την αίσθηση ότι φροντίζουν οι υπάλληλοι των γύρω υπηρεσιών και της Περιφερειακής Ενότητας, αλλά και των γύρω υπηρεσιών, του Κέντρου Πολιτισμού, παραδίπλα του ΕΦΚΑ,
όλων των υπηρεσιών εδώ τριγύρω να φέρνουν από το σπίτι ό,τι πλαστικό καπάκι υπάρχει και να το εναποθέτουν στην καρδιά, αλλά είναι σε τόσο κεντρικό σημείο που μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Όλοι οι πολίτες. Ναι, ναι, βοήθησε αυτό πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε όλους για αυτή την πράξη τους. Ναι. Κάτι που είναι έτσι... Συχνά φεύγοντας από το ραδιόφωνο παρατηρώ να δω, είναι γεμάτη καρδιά. Συνήθως τη βλέπω γεμάτη ή μισογεμάτη και σιγά σιγά γεμίζει. Και αυτό είναι ευχάριστο πραγματικά. Ναι, κυρία Κοτσάκη, γιατί είναι τίποτα. Αυτό που ζητάει ο Σύλλογος είναι ένα τίποτα για όλους μας. Είναι ένα τίποτα, ναι. Και όμως είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Το τίποτα. Και γι' αυτό έκλεισα έτσι τη σημερινή μας συνομιλία, απλώς για να το υπενθυμίσουμε. Ότι εκεί είναι η καρδιά, μπροστά, στην είσοδο του διοικητηρίου της Ξάνθης, της Περιφερειακής Ενότητας. Όλους μας περιμένει. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω. Συγχαρητήρια. Πλούσιες οι εκδηλώσεις φέτος. 2 χρόνια αδράνειας, αλλά κοιτάξτε να δείτε, ξεπληρώνει αυτή την αδράνεια με ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης, ένας πραγματικά δραστήριος σύλλογος και το γνωρίζουμε αυτό και από τη δράση του προπανδημίας, αλλά επανέρχεται κιόλας σιγά σιγά τώρα. Οπότε έχω την αίσθηση ότι θα δούμε πολλά όμορφα πράγματα από το Σύλλογο. Να είστε καλά, κυρία Κοτσάκη. Ευχαριστώ. Γεροί, δυνατοί όλοι και πάντοτε πιστοί στον κοινό σκοπό. Μια κοινωνία η οποία να αγκαλιάζει όλα τα μέλη της. Αυτό ζητούν. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Να είστε καλά. Την ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, εξαιρετικό το έργο που επέλεξαν για να περάσουν το μήνυμα με την ομάδα που φέρνουν τα μέλη του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία από τη Θεσσαλονίκη. Θα το δουν και τα παιδιά των δημοτικών σχολείων και τα παιδιά των γυμνασίων και των λυκείων. Θα δοθεί παράσταση και για όλους τους συμπολίτες που το επιθυμούν. Τετάρτη 7, 2 παραστάσεις, 1 πρωινή για τα παιδάκια του Δημοτικού, 7.30 ώρα στο Δημοτικό Αμφιθέατρο για όλους μας. Και την επόμενη ημέρα, την Πέμπτη, το πρωί στις 11.30, θα παρακολουθήσουν την παράσταση στο Δημοτικό Αμφιθέατρο οι μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων. Μακάρι να βοηθήσει ο καιρός αύριο και να πραγματοποιηθεί και αυτή η δράση που οργανώνουν και την οποία εν καιρό θα την δημοσιοποιήσουν ως προς τα συμπεράσματα τα οποία θα εξαχθούν τα μέλη του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, αν βοηθήσει ο καιρός. Έτσι φαίνεται, αν και είπαμε, είμαστε ακόμη στο μάτι της κακοκαιρίας με το όνομα Άριελ, βροχές δηλαδή. Θα δούμε. Από ό,τι φαίνεται, μέχρι και αύριο νωρίς το πρωί έτσι θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις εμείς εδώ. Σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα. Είναι και ο δυνατός αέρας. Οπότε καλό θα είναι να είμαστε και κάπως προσεκτικοί στις μετακινήσεις μας. Εμείς δίνουμε τη σκητάλη στο Χρήστο τον Τζανίδη.